Ωραία, ξεκινάμε. Γιατί ακούει κανείς. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία καινούργια εκπομπή του Πες το κι έτσι. Powered by Philosopha. Μαζί μου έχω την Στρατούλα Μελιγονίτη. Καλησπέρα και από μένα. Ο Άγγελος μας είπε να σας πούμε ότι είμαστε και οι δύο φοιτητές της ΑΣΟΕ. Ακριβώς. Εγώ είμαι στο ΔΕΤ, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, και ο Ραφαήλ είναι στο ΔΕ, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, είμαστε και οι δύο μουσικοί. Η Στρατούλα διπλωματούχος πιάνου, εγώ επιδιώκω σαξοφόνου. Βέβαια παίζω και λίγο πιάνο. Με αφορμή αυτό είπαμε και το επεισόδιο αυτό να αφορά τη μουσική. Ελπίζουμε να το βρουν ενδιαφέρον βέβαια όχι μόνο η μουσική της παρέας, αλλά όποιος το δει να έχει να βρει κάτι το οποίο θα του φανεί ωραίο. Εννοείται, σήμερα θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο ενδιαφέρον μπορούμε. Πρώτα απ' όλα όμως να ευχαριστήσουμε το Αντίφωνο για τη φιλοξενία του και εννοείται να σας καλέσουμε μαζί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Πάμε! Στρατούλα όμως, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Χρειάζομαι τη μουσική. Νομίζω αυτή η ερώτηση είναι και λίγο ρητορική, οπότε θα σου απαντήσω πάλι με ερώτηση. Μπορείς να φανταστείς μια μέρα από τη ζωή σου χωρίς μουσική. Και δεν εννοώ τη μουσική που συνειδητά θα βάλεις μέσα στη μέρα σου. Ας πούμε, έχω μισή ώρα μέσα στον ηλεκτρικό μέχρι να πάω στη σχολή. Θα σηκώσω τα ακουστικά να βάλω ένα τραγούδι ή γυρνάω από τη σχολή, θα παίξω λίγο πιάνο. Μιλάω για τη μουσική που υπάρχει μέσα στη μέρα μας, που πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε και ότι υπάρχει. Δηλαδή, το ξυπνητήρι που θα χτυπήσει και θα είναι ένα τραγούδι, όλες οι διαφημίσεις που θα μας βομβαρδίσουν από την ώρα που ξυπνάμε μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούμε, κάθε scroll στο TikTok είναι και ένα τραγούδι, σε ένα μαγαζί θα πω να ψωνίσω, θα ακούσω κάτι. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι η μουσική δεν υπάρχει προγραμματισμένα μέσα στη μέρα μας. Για να σου πω, όχι, δεν τη χρειάζεσαι, βγάλει την. Είναι μία ανάγκη, πιστεύω. Ανάγκη έκφρασης, επικοινωνίας και μία ανάγκη, ας πούμε, συντροφιάς μέσα στη μέρα. Ναι, συμφωνώ πολύ. Ωστόσο, θέλω να κάνω μία διευκρίνηση. Δεν νομίζω ότι αυτό αφορά μόνο μία εσωστρεφή στιγμή. Μόνο όταν εγώ θέλω να ακούσω μουσική γιατί έχω τον καημό μου, τον πόνο μου ή επειδή είμαι στο μετρό, όπως λες. Νομίζω ότι μουσική ακούμε και στις ευχάριστες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Ένα παραδοσιακό τραγούδι, ας πούμε, για να χορέψουμε, είναι εξωστρέφεια. Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Θα έλεγα ότι είναι κυρίως στις συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της ζωής. Είτε στις πολύ εσωστρεφείς που δεν θέλω να μιλήσω σε κανέναν, θα κλειστώ στο δωμάτιό μου, θα βάλω τα ακουστικά. Είτε θέλω να γιορτάσω κάτι και έχω την ανάγκη κάπως να το επικοινωνήσω που δεν μπορώ να το επικοινωνήσω με λόγια. Προτιμώ να πάμε να χορέψουμε, ας πούμε. Οκ. Σε αυτό που λες για την εξωστρέφεια, συναντάτε πάρα πολύ στο λαϊκό τραγούδι. Ακριβώς. Και το βλέπουμε, ξέρω εγώ, και στα παραδοσιακά, στα δημοτικά, στα κλέφτικα, ας πούμε, αν θέλουμε να το πάμε πιο παλιά προς τουρκοκρατία, ότι εκεί πέρα η μουσική λειτουργήσε και σαν, ας πούμε, ένα συνεκτικό δεσμό. Ένα στοιχείο πολιτισμού μεν, που διατήρησε τα ήθη και τα έθιμα, αλλά απ' την άλλη και έναν επαναστατικό χαρακτήρα που, ας πούμε, ανύψωσε και το ηθικό του λαού. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό που λες, ωστόσο θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Έστω και αν η μουσική αποτέλεσε συνεκτικό δεσμό για τα έθνη, κράτη, με τα έπειτα κράτη, έτσι, δεν ήταν τα σύνορα, τα εθνικά, αυτά τα οποία καθόρισαν τη μουσική αναεπικράτεια. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ελληνική μουσική αποκλειστικά στα σύνορα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι τα παραδοσιακά τραγούδια. Εάν πάρουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κεφαλονιάς και ακούσουμε ένα αντίστοιχο παραδοσιακό τραγούδι του Πόντου, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους. Και οι δύο Έλληνες είναι, έτσι. Ωστόσο, είναι η γεωγραφική τοποθέτηση αυτή η οποία προσδιορίζει και διαφοροποιεί τη μουσική. Για παράδειγμα, η μουσική παράδοση του Πόντου είναι πολύ κοντά, να το πούμε έτσι, στην μουσική παράδοση των τουρκικών περιοχών κοντά στον Πόντο. Ναι, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό.
Γιατί η μουσική και κατ' επέκταση οι τέχνες γενικότερα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα μπουν στα αυστηρά σύνορα του κράτους, όπως π.χ. η ιστορία. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η τοποθεσία, γιατί π.χ. όταν μιλάμε για Επτάνησα βλέπουμε πολλά ιταλικά στοιχεία. Όταν μιλάμε για Μικρασία βλέπουμε, επειδή ήταν και πολιτισμική περιοχή, πάρα πολλά στοιχεία από τις γύρω περιοχές, όπως και αμανέδες που ξεκίνησαν τότε με την καταστροφή κτλ. Ναι, εδώ πέρα μπορεί να αναφερθεί μάλιστα το beef το οποίο υπήρχε μεταξύ της Επτανησιακής σχολής και της Εθνικής σχολής. Εθνική σχολή εννοώ τον Μανώλη Καλομήρη, ο οποίος πριν ακόμα καλά-καλά γράψει την πρώτη του όπερα, κατηγορούσε ως Ιταλίζουσα την Επτανησιακή σχολή, έτσι. Και τι είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την ελληνική μουσική? Το τριμητόνιο, η περίεργη ρυθμή, το ζεμπέκικο. Μα το ζεμπέκικο υπάρχει το αντίστοιχο τουρκικό ζεϊμπέκ, που είναι σε πολύ παρόμοιο χρόνο και ρυθμό. Τι είναι το τσιφτετέλι, που τσιφτετέλι τι σημαίνει? Τσιφτετέλι. Είναι δύο τουρκικές λέξεις, διπλή χορδή. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο σε εθνικά σύνορα. Η μεγάλη τομή και διαφοροποίηση η οποία θέλω να κάνω όμως, Στρατούλα, είναι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Προτού πάμε όμως σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο Ανατολής και Δύσης, να μας πούν τα παιδιά από πίσω ένα poll που είχαμε βάλει στο Instagram σχετικά με αυτό. Καλησπέρα και από εμένα. Η ερώτηση που θέσαμε στις φίλες και τους φίλους στα social media ήταν τι προτιμάς, pop ή ρεμπέτικα. Προτού σας διαβάσω τις απαντήσεις, θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε ότι απάντησαν. Εγώ πιστεύω pop. Καλά, το θεωρώ σχεδόν αυτονόητο, ας πούμε. Αλλά εσύ τι πιστεύεις? Κοίτα, δεν ξέρω πόσοι φασέοι ακολουθούν το φιλοσόφα, γιατί είναι λίγο πιο pop για αυτούς το ρεμπέτικο σήμερα. Αλλά νομίζω ότι στην pop θα τίνουν οι περισσότεροι, όπως βέβαια, και εγώ. Βέβαια, πιστεύω ότι θα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ρεμπέτικο. Τύπου, γιατί στην ηλικία μας βλέπουμε ότι αρχίζουμε και το επανεκτιμούμε, ας πούμε. Ενώ βλέπαμε ότι στο σχολείο ήμασταν πιο πολύ, το σνομπάραμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αυτό που παρατηρώ και από μεζετοπολία, από αράζουμε, κρασάτικα και αυτά, έχουν αρχίσει και έχουν πάλι πέραση όλα αυτά. Δηλαδή ισχύει. Πιστεύω δεν θα είναι τεράστια διαφορά. Ισχύει και μάλιστα το ρεμπέτικο είναι σαν ένα, όχι σαν, είναι ένα είδος μουσικής που αυτή την περίοδο ερευνάται πάρα πολύ. Γίνονται διάφορες εθνοκοινωνιολογικές, ας πούμε, αναλύσεις. Γιατί εμφανίστηκε σε τρεις διαφορετικές περιοχές την ίδια χρονική περίοδο. Έτσι. Και ένα fun fact που όταν μελετούσαμε, ας πούμε, για το τι θα πούμε στην εκπομπή, είδα ότι το ρεμπέτικο αποτελεί στοιχείο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Δεν το ήξερα, μου έκανε πολύ εντύπωση. Τι απαντήσαν όμως? Εντυπωσιακό. Λοιπόν, η πρώτη σας διέστηση ήταν σωστή. Σε σύνολο 120 απαντήσεων, το 60% απάντησε pop και το 40% απάντησε ρεμπέτικα. Εντάξει. Έλα, okay. Το 40% είναι πολύ όμως. Είναι πολύ, είναι πολύ. Και το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό. Άλλωστε έχουμε και μεγάλο κοινό στο φιλοσόφα και ανερχόμενο. Κοίτα, ξέρεις γιατί? Εγώ θεωρώ ότι η εποχή που είπες ότι κάθε τι ελληνικό το σνομπάραμε έχει περάσει. Γιατί αυτό πάλι έχει να κάνει με τη διαφορετική νοοτροπία του ανθρώπου της Δύσης και του ανθρώπου της Ανατολής, η οποία αποτυπώνεται εν τέλει και στη μουσική. Πιστεύαν, ας πούμε, οι δυτικοί ότι άμα η μουσική δεν έχει αποτέλεσμα, δεν έχει νόημα. Και από την άλλη πλευρά έρχεσαι στην Ελλάδα και λες, Φώτη, πιάσε μια μπύρα να πω το καημό μου στη Στρατούλα με έναν αμανέ, με ένα ταξίμι, με έναν αυτοσχεδιασμό που θεωρητικά δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν καταλήγει κάπου. Ναι. Αυτοσχεδιάζω 5 ώρες. Λέω αυτό που αισθάνομαι. Αυτήν λοιπόν τη διαφορά που αποτυπώνεται μέσα στον αυτοσχεδιασμό, έτσι μουσικά, αυτήν τη διαφορά και την μαγεία της Ανατολής επιχείρησαν να την ψάξουν περισσότερο εις βάθος και οι τζαζίστες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Τζον Κολτρέιν, ο τιτάνας, για όσους δεν ξέρουν, του σαξοφόνου και γενικότερα της τζαζ, ο οποίος, επειδή έψαξε κάποια στιγμή τις ανατολίτικες θρησκείες, είδε ότι όλη η μουσική αυτών των ανατολίτικων θρησκειών βασιζόταν σε κάτι το οποίο λέμε τρόπους
Οι τρόποι για να πούμε και στο κοινό που δεν είναι μουσικά εξειδικευμένο είναι σκάλες αρχαιοελληνικές, οι οποίες έχουν μετά διάφορες διαφοροποιήσεις. Εξελίσσονται στη βυζαντινή μουσική σε ήχους και από ήχους μετά στους δρόμους του ρεμπέτικου και ούτω καθεξής. Ακριβώς. Βέβαια, αυτό που λες εσύ, η διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης, θεωρώ ότι οφείλεται και λίγο στο ποιους αφορούσε η μουσική. Δηλαδή, αν πάμε στην Ανατολή, αφορούσε πιο πολύ το λαό. Είχε ένα πιο γήινο χαρακτήρα, βλέπουμε πολύ αυτοσχεδιασμό, μονοφωνίες, πολλά κλωστά. Αν το πάμε μετά από την άλλη στη Δύση, βλέπουμε ιστορικά ότι η μουσική κάποιον υπηρετούσε. Αρχικά στον Μπαρόκ με τον Μπαχ υπηρετούσε το Θεό. Αργότερα, περίπου στον κλασικισμό, υπηρετούσε κάποιον βασιλιά, κάποιον άρχοντα. Η μουσική ήταν υπάλληλη της αυλής. Οπότε ήταν πολύ περιορισμένοι και έπρεπε να κάνουν κάτι το οποίο θα αρέσει σε αυτόν που έπρεπε να αρέσει. Στο βασιλιά, στον οποιονδήποτε. Και μετά ήρθε, ας πούμε, ο Μότσαρτ, όταν ήρθε σε ρήξη με τον Αρχιεπίσκοπο, που είπε: όχι, από εδώ και πέρα θέλω να είμαι και ελεύθερος. Θέλω να κάνω αυτό που μου αρέσει, να είμαι ανεξάρτητος μουσικός. Οπότε αυτός ο ορθολογισμός θεωρώ ότι είχε να κάνει με το ότι κάποιον υπηρετούσε και ο καλλιτέχνης δεν έγραφε για τον εαυτό του. Ισχύει αυτό. Βέβαια, θα αναλύσουμε το για ποιον γράφει ο δημιουργός και πιο μετά στη συζήτηση. Συμφωνώ πάρα πολύ και πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες, δεν το ήξερα. Κάτι τελευταίο που θέλω να πω και να ακούσουν και οι φίλοι μας είναι το πιο γνωστό, ένα από τα πιο γνωστά μάλλον κομμάτια της jazz, το So What. Το So What ανήκει στον δίσκο Kind of Blue του Miles Davis, στον οποίο παίζει μέσα ο John Coltrane. Η αρμονία είναι πολύ απλή, εννοώ σαν χαρακτηριστικό της δυτικής μουσικής. Μιλάμε για δύο απλά ακόρντα. Ωστόσο, όλος αυτός ο σχεδιασμός γίνεται πάνω σε τρόπους, σε αρχαιοελληνικούς τρόπους. Άλλαξε τελείως η λογική της jazz, γιατί πήρε αυτό το ανατολίτικο πνεύμα το οποίο αναλύουμε τόση ώρα. Δηλαδή του αυτοσχεδιασμού, της ευχαρίστησης του ταξιδιού και της εστίασης στον αγώνα και όχι το αποτέλεσμα. Κοίτα, κλασική μουσική εγώ προσωπικά ναι, ακούω όταν είμαι αγχωμένος πολλές φορές, αλλά και χαρούμενος. Και όταν μπαίνω σε μια διαδικασία να μελετήσω κάτι στην κλασική μουσική, έτσι, στο μάθημα της μορφολογίας για παράδειγμα, της ιστορίας της μουσικής, μπαίνει σε μια διαδικασία, ναι. Έτσι. Καλά, σίγουρα όσοι ασχολούνται με τη μουσική, ας πούμε, και παίζουν και ήδη κάποιο όργανο, εννοείται ότι πέρα από το τι θα άκουγαν μέσα στην καθημερινότητα τους, μπορεί να ακούν και έξτρα. Αλλά το βάλαμε, ας πούμε, για να αφορά όλο το κοινό, είτε κάποιος παίζει κάποιο όργανο, είτε όχι. Εγώ από τις τέσσερις επιλογές, νομίζω θα έλεγα το αγχωμένη. Αγχωμένη. Ναι, γιατί δεν ξέρω, μου φέρνει μια ηρεμία. Οπότε γενικά το βάζω όταν θέλω λίγο να ηρεμήσω. Άλλο είδος σου φέρνει ηρεμία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, η jazz ας πούμε τι σου φέρνει. Ναι, μου φέρνει, αλλά ας πούμε jazz είναι πιο πολύ να είναι ωραίο vibe, πιο cozy, πιο αυτά. Αγχωμένη μπορεί να μην βάλω jazz όμως, θα βάλω κλασική μουσική. Okay. Ίσως και για να με βοηθάει στη συγκέντρωση, οπότε πιστεύω στις τέσσερις επιλογές πρώτο θα βάλουμε το διάβασμα. Το διάβασμα. Ναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό, ναι. Επόμενη ποιο λες ότι θα είναι. Εγώ ότι είναι στενοχωρημένη. Αγχωμένη. Αγχωμένη. Αγχωμένη, στενοχωρημένη, χαρούμενη. Τελευταίο το χαρούμενο και ναι. Εγώ. Για πες μας. Λοιπόν, σε σύνολο 101 απαντήσεων, το 67% απάντησε ότι ακούει κλασική μουσική όταν διαβάζει. Αυτό που είπα. Όμως δεν είχατε δίκιο στην δεύτερη προτίμηση, παρότι τα ποσοστά είναι αρκετά κοντά. Το 15% απάντησε ότι ακούει κλασική μουσική όταν είναι χαρούμενο. Έλα, και μετά, κατά σειρά 11% όταν είναι αγχωμένο και 7% όταν είναι στεναχωρημένο. Αυτό με το χαρούμενο δεν το περίμενα. Εντάξει, ναι, ισχύει. Βέβαια, να κάνουμε εδώ και ένα disclaimer ότι ο όρος κλασική μουσική είναι και λίγο αδόκιμος. Ναι, εντάξει, ναι. Δηλαδή, γιατί λέμε κλασική μουσική, δεν αναφερόμαστε στην κλασική περίοδο της μουσικής, η οποία ήταν πολύ συγκεκριμένη, ήταν ο 18ος αιώνας. Χάιντεν, Μότσαρτ, Μπετόβεν. Αυτό, αλλά αν σου βάλω να ακούσει Μπαχ, θα μου πει κλασική μουσική είναι. Αν σου βάλω να ακούσει κάτι από ρομαντισμό, θα μου πει κλασική μουσική. Σοπένα, α πούμε. Το θέμα είναι ότι από τη μία έχουμε την κλασική μουσική και όλο αυτό το συνοθήλευμα, από την άλλη έχουμε την τραπ. Και λες, όπα, τι κάνουμε εδώ. Γιατί το ένα να είναι καλό και το άλλο να μην είναι καλό.
Έχουμε ένα poll για την τραπ, να το πούμε τώρα ή να το αφήσουμε για μετά. Ας το πούμε τώρα. Το ερώτημα που τέθηκε είναι αν η τραπ είναι μουσική ή όχι. Θα μου πείτε πρώτα τη γνώμη σας και μετά θα πάμε στις απαντήσεις. Όχι, πες μας εσύ πρώτα τι είπαν, γιατί όχι, να πούμε, πιστεύουμε. Εγώ πιστεύω, θα είπαν όχι. Και εγώ πιστεύω όχι, θα είπαν, γιατί το παίζουμε με πολύ κουζουλιάρες στο φιλοσόφα. Το παίζουμε με κουζουλιάρες στο φιλοσόφα. Ερώτηση για επόμενο πόλ, από ό,τι φαίνεται. Το 36% απάντησε ναι, ότι η τραπ είναι μουσική, αλλά το 64% απάντησε όχι, η τραπ δεν είναι μουσική. Αν μπούμε σε μια διαδικασία όπου απορρίπτουμε κάτι ως ότι είναι ή δεν είναι μουσική, τελείωσε. Δηλαδή, αν εγώ πρέπει σαν υπουργός να βγάλω ένα διάταγμα, έτσι, το οποίο θα λέει, κάτσε να κοντινώ στην κάμερα και όλος εδώ, το οποίο θα πρέπει να λέει ότι απαγορεύεται η τραπ. Από σήμερα, υπουργικό διάταγμα, απαγορεύεται η τραπ. Υπουργείο Πολιτισμού, Ραφαήλ Μιχαηλίδης. Δεν υπάρχουν υπουργικά διατάγματα. Τι είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την τραπ, το οποίο εγώ θα απαγορεύσω? Τι είναι, οι βρισχές, άρα πρέπει να απαγορευτούν πολλά άλλα πράγματα. Τα βίντεο κλιπ, άρα πρέπει να απαγορευτούν χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο ρυθμός, η αρμονία, η μελωδία. Ναι, μα αυτά είναι βασικά χαρακτηριστικά μουσικά. Δεν μπορούμε να μπούμε, πιστεύω, σε μια διαδικασία του να απαγορεύσουμε ή να αποκλείσουμε. Μπορούμε όμως, τι μπορούμε, να διαχωρίσουμε κάτι ως ποιοτικό και ως για τα σκουπίδια. Εγώ στο poll που βάλαμε στο Instagram, αν είναι ή δεν είναι η τραπ μουσική, θα απαντήσω ότι είναι. Και θα πω ότι είναι γιατί ψάχνοντας να βρω κάποιον ορισμό για τη μουσική, δεν βρήκα τίποτα. Ή μάλλον βρήκα τόσα πολλά που κατέληξε ότι δεν υπάρχει κάποιος ορισμός. Δεν υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία να μπορούν να πούν ότι αυτό είναι μουσική και αυτό δεν είναι. Δηλαδή βλέπουμε ήδη πόσο έχει αλλάξει η μουσική από την αναγέννηση μέχρι 20ο αιώνα. Έχουν περάσει τόσα ρεύματα. Δεν έχει μείνει κάποιος κανόνας στάνταρ ώστε να μπορώ να βάλω ένα κριτήριο στο τι είναι και τι δεν είναι. Επομένως, θα μου κάνεις εσύ βέβαια την ερώτηση, ωραία, αν πάω εγώ στο πιάνο, που υποτίθεται εδώ πίσω θα είχαμε ένα πιάνο, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, αν πάμε σε ένα πιάνο. Αν πάω σε ένα πιάνο και κοπανίσω τρία πλήκτρα και σου πω ότι αυτή είναι η μουσική μου, μπορώ να το υποστηρίξω, είναι αυτό μουσική? Δυστυχώς ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είναι. Ειδικά σε μια τέτοια εποχή που είναι πάρα πολύ το ατονάλ. Αν κάτι δεν έχει αρμονία, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είναι κομμάτι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια κομμάτια. Επομένως, θα έρθω σε αυτό που είπες εσύ πριν, ότι το κριτήριό μας είναι η αισθητική. Και η αισθητική είναι προσωπική για τον καθένα. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει να κάνει και λίγο με τα ερεθίσματά του, ότι αυτό το κρατάω, αυτό το απορρίπτω. Να σου πω όμως κάτι. Δεν έχει να κάνει αυτό μόνο με αρμονία, για παράδειγμα. Δηλαδή, μιλάμε για ρυθμό, για μελωδία, για αρμονία. Και για ήχους ενσωματωμένους, για παράδειγμα, ο Μωρικόνε χρησιμοποίησε πολλοί ήχους. Κοπάνιμα, ας πούμε, του καπό του πιάνου. Καπό, του αυτό το πράγμα. Ναι. Κοίτα, πολλοί υποστηρίζουν ότι σκοπός είναι να συγκινήσει. Συμφωνείς με αυτή την προσέγγιση? Συμφωνώ, αλλά όχι με την άποψη του συγκινώ ότι πρέπει να βάλω τα κλάματα, άμα ακούσω κάτι. Ναι. Συγκινώ από την άποψη ότι αγγίζει τον άλλον, του προκαλεί κάποιο συνέστημα, κάποια φόρτιση, ότι τον παίρνει από κάπου και κάπου τον πάει, κάτι του αφήνει. Για μένα ίσως αυτό είναι και ένα κριτήριο της ποιότητας που έβαλες πριν, ότι δεν σε αφήνει αδιάφορο, δεν λειτουργεί πάνω σου επιφανειακά. Κάτι έχει να σου πει αυτό που ακούς. Να σου πω όμως κάτι. Υπήρξε ένα μουσικό ρεύμα πολύ έντονο, αυτό της σιραϊκής μουσικής, του δωδεκαυτογισμού. Θέλεις να εξηγήσεις, γιατί μεταξύ σας καταλαβαίνουμε. Θα βάλουμε τώρα να ακούσετε λίγο τι είναι αυτό που δεν μ' αρέσει καθόλου, ως δωδεκαυτογισμός, ως σιραϊκή μουσική.
Ωραία. Ας μιλήσουμε όμως και λίγο για μια μουσική που έχει στίχο. Γιατί αναφερόμενοι στην τραπ σαν μουσική, αυτό το οποίο εμένα με πειράζει περισσότερο από όλα είναι ο στίχος, παιδιά. Είναι υποβιβαστικός για τις γυναίκες, είναι χωρίς νόημα, είναι χίλια δυο, έτσι. Ναι. Η τραπ ωστόσο, δηλαδή εγώ εκεί εντοπίζω το νούμερο ένα πρόβλημα. Ισχύει, ισχύει. Δεν το είπαμε πριν που μιλήσαμε για την τραπ, ότι μιλήσαμε μόνο για μουσικούς όρους, αρμονία και αυτά, αλλά και για μένα το βασικό είναι ο στίχος. Και δηλαδή, ειδικά τώρα που βλέπουμε το politically correct παντού, μας ενοχλεί ότι σε οποιαδήποτε δήλωση και αν κάνει κάποιος, μπορεί το πρωί να καθόμαστε να διαμαρτυρόμαστε για μια δήλωση κάποιου, το βράδυ να πάμε να ακούμε ένα τραγούδι, το οποίο θα τα λέει 10 φορές χειρότερα. Αλλά τότε δεν μας πειράζει, ας πούμε. Ξέρεις τι μου λένε οι συμφοιτητές μου σε αυτό και κυρίως οι συμφοιτήτριές μου όταν τις ρωτάω, μα καλά, γιατί ακούς τραπ? Έλα μωρέ, μου λένε, για πλάκα το ακούμε. Δηλαδή πηγαίνουμε τώρα στο κλαμπ, χορεύουμε, παίζει αυτή η βλακία από πάνω, γιατί κάποιος άλλος τη βάζει και εμείς χορεύουμε, δεν τα πιστεύουμε αυτά. Είναι ίδιο που απάντησαν ότι δεν είναι μουσική στο πόλ. Ναι, εσύ γιατί πιστεύεις ότι το αντιμετωπίζουν έτσι, υπάρχουν κίνδυνοι? Θεωρώ ότι θέλοντας και μη, όσο και να πεις ότι αυτό που ακούω δεν θα με επηρεάσει, όταν το ακούς κατ' επανάληψη και είναι πλέον ο τρόπος διασκέδασής σου, θα σε επηρεάσει. Θα σε επηρεάσει και ο στίχος, θα σε επηρεάσει και ο ρυθμός. Είναι αυτό που είπες, ότι πλέον πόση η κλασική μουσική μας είναι δυσνόητη, επειδή έχουμε μάθει να ακούμε μόνο ένα beat, ένα κουπλέ, ρεφρέν και αυτό, έτσι ακούγοντας και έναν άλλο στίχο τώρα θα μας ξενήσει. Όταν έχουμε μάθει να ακούμε τους στίχους της τραπ. Οκ, εντάξει, ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Δεν συμφωνείς? Δεν συμφωνώ. Συμφωνώ. Βέβαια, αυτό με το στίχο δεν είμαι απόλυτος, έτσι. Ωστόσο... Θεωρείς δηλαδή ότι δεν μας επηρεάζει? Υπάρχει, ωστόσο, κίνδυνος στις νέες γενιές, γιατί, όπως είπαμε, εσύ μπορεί να έχεις κριτική σκέψη. Τα μικρά παιδάκια, όμως, που αυτή είναι η μόδα, δεν το αντιλαμβάνονται. Ειδικά σε μια γενιά που οι γονείς τους λίγο δεν ασχολούνται το ίδιο, ενώ ναι, ότι ναι, δεν υπάρχει ίδια προστασία βασικά με όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα. Ναι, εγώ έχω πάθει την πλάκα μου λίγο αυτό που είπες. Δεν θέλω να φανούμε η επόμενη γενιά που κουνάμε το δάχτυλο, ας πούμε, στους μικρούς. Αλλά επειδή φέτος έχω αρχίσει, ας πούμε, να έχω και επαφή με τα μικρά παιδιά που διδάσκω και αυτά, βλέπεις, ας πούμε, παιδιά 5-6 χρονών να ακούνε τραπ, που ας πούμε εμείς στην ηλικία τους ακούγαμε μαζί με The Zoo. Και λες, ακούς τους στίχους που τραγουδάνε και λες, κοίτα ρε παιδί μου 6 χρονών, τι διασκέδαση έχουν, πώς ψυχαγωγούνται. Αυτό, το θέμα όμως ξέρεις ποιο είναι. Η τραπ επιβιώνει γιατί κάποιοι την ακούνε. Ωραία, συνειδητά ή ασυνείδητα, δεν ξέρω, κάποιοι την ακούνε. Αυτό έρχεται λίγο να συνδεθεί και με την κουλτούρα αυτή της κατανάλωσης, μιας εμπορευματοποίησης της μουσικής, η οποία το γεννάει αυτό. Ποια είναι η άποψή σου, ας πούμε, σε αυτό? Θεωρώ αυτός είναι και ο κύριος λόγος, ας πούμε, που έχει γίνει τόσο hot θέμα η τραπ. Ναι. Είναι ότι είναι κάτι που πουλάει. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται να πολύ σκεφτείς για να καταλάβεις το τραγούδι, ούτε χρειάζεται να είσαι σε κάποιο ιδιαίτερο mood, ας πούμε. Μπορείς να το ακούσεις οποτεδήποτε, πουλάει, φτιάχνεται εύκολα, δηλαδή βλέπουμε και μια υπερπαραγωγή. Δεν θα μιλήσω για κλασική μουσική πάλι, για να γίνω γραφική, θα μιλήσω, ξέρω εγώ, 20 χρόνια πριν, στη μουσική εδώ στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι η παραγωγή των καλλιτεχνών ήταν, ας πούμε, και μια ανάγκη τους, μια ανάγκη να πούνε ένα μήνυμα, κάτι. Πλέον η παραγωγή της μουσικής είναι λίγο προγραμματισμένη, τι θα σου πει δισκογραφική, αυτό το μήνα έχουμε να βγάλουμε τραγούδι. Ωραία, πάμε να το βγάλουμε. Δηλαδή έχει γίνει λίγο πιο τυποποιημένος ο τρόπος. Πιο τυποποιημένος και ο καλλιτέχνης δεν έχει αυτήν την ελευθερία του να σκέφτεται ότι θέλω να εκφραστώ. Δηλαδή είναι πρόβλημα και εμάς των δημιουργών, ότι θέλω να γράψω κάτι το οποίο θα πουλήσει. Θέλω να γράψω ένα σουξέ. Όχι να πω τον πόνο μου και τον καημό μου, τη χαρά μου και να την εκφράσω σε άλλα άτομα αντίστοιχα. Ναι. Για παράδειγμα ο Σαββόπουλος. Βλέπεις ότι είχε σχεδόν 20 χρόνια να γράψει ένα κομμάτι και έβλεπα συνεντεύξεις του που έλεγε «Ναι, γιατί τώρα δεν νιώθω την ανάγκη να γράψω κάτι».
Ναι, δεν είναι κάτι που με προβληματίζει. Μπορεί πριν κάποια χρόνια να βγάζα συνέχεια τραγούδια, τότε στη μεταπολίτευση που έβγαζε πάρα πολλά, μπήκε και φυλακή. Λέει τώρα δεν νιώθω την ανάγκη να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό πιστεύω δεν θα το δούμε, ας πούμε, από κάποιο καλλιτέχνη της τραπ. Να σου πει ότι ναι, τώρα δεν με προβληματίζει κάτι, δεν θα γράψω. Ναι. Κατάλαβες. Ισχύει αυτό το οποίο λες. Ωστόσο, διαφωνώ σε ένα σημείο από αυτά. Για πες. Μπορεί μερικές φορές ο καλλιτέχνης δεν ζητάει το χειροκρότημα μόνο για τη δική του δόξα και ειδονή, έτσι. Το χειροκρότημα είναι ένα μέσο να καταλάβει ότι αυτό έχει απήχηση, να καταλάβει ότι εκφράστηκε ενδεχομένως σωστά ή το ότι κάνει live ή κάποια συναυλία και θέλει κόσμο. Δεν το κάνει για τη δική του μόνο δόξα. Μπορεί να το κάνει και γι' αυτό, δεν το αντιλέγω και είναι μεγάλος πειρασμός αυτός. Ωστόσο, είναι ανάγκη του καλλιτέχνη η αλληλεπίδραση με το κοινό. Και βλέπουμε τη διαφορά και στους τζαζίστες. Τελείως διαφορετικά παίζουν στο στούντιο στους δίσκους και τελείως διαφορετικά στις live ηχογραφήσεις. Στα ζωντανά που έχουν αλληλεπίδραση με το κοινό. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, επειδή και οι δύο είμαστε μουσικοί και έχουμε αρχίσει τώρα και μπαίνουμε και πιο πολύ στο χώρο, βλέπω μια πολύ έντονη τάση, ας πούμε, για επιδειξιομανία. Υπάρχει πάρα πολύ το να εντυπωσιάσω το κοινό, παρά το να παίξω κάτι όντως καλό. Τους νοιάζει απλά να εντυπωσιάσουν και μπορεί να το ακούει κάποιος που ξέρει όντως μουσική και να λέει εντάξει, σιγά το πράγμα, ας πούμε, δεν έκανες και κάτι. Ναι, ναι. Καλά, αυτό μην είμαστε τώρα και τέτοιο. Όχι, υπήρχε πάντοτε. Ναι, ναι, ναι. Και το πρελούδιο στην κλασική μουσική ήταν κάτι για να κρατήσει τον κόσμο wow, ας πούμε, έτσι. Ο κάθε ένας από τους φίλους και τις φίλες, τι μουσική ακούει όταν είναι ερωτευμένος. Είχαμε 4 επιλογές, έντεχνα, pop, rock, μπαλάντες. Γιατί δεν βάλατε περισσότερες, δεν ξέρω, μάλλον δεν το σήκωνε το Instagram. Τέλος πάντων, θέλω να μου πείτε, εσείς τι ακούτε όταν είστε ερωτευμένοι, εκτός αν δεν ερωτεύεστε ποτέ, πρώτον, και δεύτερον, τι πιστεύετε ότι απάντησε το κοινό μας. Ο έρωτας είναι μια ανοιχτή πόρτα. Κλείστη. λοιπόν, θα σας πω. Βασικά θες να ξεκινήσεις εσύ. Όχι. Ωραία, ξεκινάω εγώ. Όταν είμαι ερωτευμένος, ακούω τα πάντα. Δηλαδή, ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ, γι' αυτό ναι, δεν δηλαδή, ήθελα. Ναι. Okay, είναι διαφορετικές οι συνθήκες που θα σε κάνουν να ακούσεις. Δηλαδή, μπορεί και κλασική μουσική, okay, πιο σπάνια. Το πιο εμπορικό κομμάτι τι είναι, σε ένα χωρισμό ή σε μια ερωτική απογοήτευση, το βάρη σκυλάδικο, το οποίο θα σε κάνει να βγάλεις το καημό σου, ας πούμε. Και γίνεσαι ένα σκουπίδι εν τέλει ακούγοντας και αυτά λίγο. Ακούω, μην ανησυχείτε, δεν σας βρίζω. Unpopular opinion. Ναι, έντεχνα πάρα πολύ, γιατί έχουν αυτό το μπαλαντοειδές, έχουν και ένα πιο ψαγμένο στίχο, ο οποίος μπορεί να πάρει πολλές ερμηνείες. Άρα το κάνεις και εκτιμένο δικό σου. Αυτό δηλαδή στις επιλογές που δώσαμε, εγώ θα έλεγα μπαλάντα και ίσως μετά έντεχνο. Τα άλλα, δεν ξέρω. Ας πούμε ροκ. Κάποιος που ακούει ροκ θα την ακούει συνέχεια, δεν θα την ακούει μόνο όταν είναι ερωτευμένος. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, υπάρχουν όμως και κομμάτια της ροκ αντίστοιχα. Ναι, ναι, ναι. Wonderful Tonight, Eric Clapton και ούτω καθεξής. Μην ρωτήσετε γιατί τα ξέρω. Τα οποία είναι στη σφαίρα του ροκ. Επομένως, είναι όλα τα είδη, θα έλεγα. Αλλά θέλω να μας δώσει ο Ηλίας τις απαντήσεις. Είμαι περίεργος. Μια προσωπική τοποθέτηση. Οι περισσότεροι ακούν τα τραγούδια που έχουν τις ίδιες 4 συγχορδίες ξανά και ξανά και αλλάζουν οι στίχοι. Αυτό, αυτό. Δεν είναι κακό αυτό. Είναι. Δεν είναι κακό να. Είναι. Με δύο συγχορδίες. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αυτό το οποίο ακούσατε πριν, το So What, το πιο ένα από τα πιο διάσημα jazz κομμάτια, έχει δύο συγχορδίες. Όλο το κομμάτι είναι δύο συγχορδίες. Όλο. Ναι, ρε, αλλά μην συγκρίνεις κάτι τέτοιο με αυτό που λέει ο Ηλίας. Ο Ηλίας έχει δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε ένα μοτίβο πρώτη, πέμπτη, πρώτη, τέταρτη, πέμπτη, πρώτη. Ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο πια είναι. Δεν είναι κακό αυτό και μια αρμονία να είναι απλή. Δεν είναι κακό. Το θέμα είναι εάν η μελωδία ανταποκρίνεται στο στίχο όπως τον απαγγέλεις. Δηλαδή, αν μπορεί να σε αγγίξει αυτό. Κάτι πολύ απλό μπορεί να σε αγγίξει. Ναι, δεν μιλάω από την άποψη της απλότητας, πιο πολύ στην απλοϊκότητα και στο ότι γίνεται πια πολύ. Εντάξει, άλλο απλότητα, άλλο απλοϊκότητα. Αυτό. Συμφωνώ, αλλά ναι. Για πάμε στο λέει, γιατί το διακόπτουμε συνέχεια. Δεν πειράζει, φίλες και φίλοι, ελπίζω να θυμάστε την ερώτηση. Αν όχι, πηγαίνετε πίσω στο βίντεο. Βαριέμαι να την επαναλάβω.
100 φίλες και φίλοι απάντησαν. Τα ποσοστά βγαίνουν εύκολα, δεν χρειάζεται να κουραστώ στα μαθηματικά. 40% προτιμά τις μπαλάντες. 34% προτιμά τα έντεχνα. 15% προτιμά τη ροκ και 11% την pop. Το πρώτο τι ήταν? Μπαλάντες με 40%. Το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, εννοείται. Παιδιά, είναι κατεξοχήν κάτι ερωτικό, έτσι. Το θέμα είναι μουσική και έρωτας έχουν σχέση, γιατί τα περισσότερα κομμάτια εκεί δεν είναι. Ναι. Το σκεφτόμουν αυτό, ότι πλέον βλέπουμε ότι ένα 80% να πω, μπορεί και παραπάνω, των κομματιών που βγαίνουν έχουν να κάνουν με κάτι ερωτικό. Με ένα χωρισμό, με μία που τον παράτησε, με μία... κάτι τέτοιο, ας πούμε. Και θεωρώ ότι απ' τη μία έχει να κάνει ότι είναι εμπορικός, είναι κάτι που πουλάει, γιατί είναι κάτι με το οποίο όλοι μπορούν να ταυτιστούν. Αν ήταν ένα τραγούδι που μιλούσε για μια υπαρξιακή αναζήτηση, για το θάνατο, για κάτι άλλο, θα πιανε ένα μικρότερο target group. Τώρα με τον έρωτα, βλέπεις ότι απευθύνεται σε πολύ κοινό. Και επίσης, έχει να κάνει και με τον ίδιο το δημιουργό, ότι τα κοινά που είπες εσύ, είναι πράγματα που και στον έρωτα και στη μουσική δεν εκφράζονται με λόγια. Επομένως, η μουσική είναι ένας τρόπος έκφρασης πάλι. Πάλι στα ίδια πάμε. Συμφωνώ εν μέρη. Θα σου πω το εξής. Δεν το αποδίδω αυτό μόνο στο ότι πουλάει και είναι εμπορικό. Έχει να κάνει λίγο και με τους δημιουργούς. Εντάξει, ανέκαθεν, ρε παιδιά, ο έρωτας, ένα από τα πιο δυνατά συναισθήματα, εκφράζεται μουσικά. Ο Κίρκεγκορ, ας πούμε, εδώ πέρα, στην ανάλυση που κάνει πάνω σε μία όπερα του Μότσαρτ, το Don Giovanni, αναλύει τα ερωτικά στάδια και περιγράφει ότι το αισθησιακό, κατά κάποιο τρόπο, του έρωτα, μπορεί να περιγραφεί μόνο με τη μουσική, δεν μπορεί με τα λόγια. Άρα, ο έρωτας δεν είναι μόνο ότι πουλάει. Είναι λίγο και ότι βγαίνει. Ναι, όχι, θεωρώ ότι είναι και τα δύο. Δηλαδή, πουλάει, όχι επειδή το κάναμε να πουλάει, είδαμε ότι πουλάει και το προωθούμε ακόμη περισσότερο. Αλλά απ' την άλλη πιστεύω ότι είναι και αυτό που είπες εσύ, ότι είναι κάποιες καταστάσεις ζωής μέσα στην οποία είναι και ο έρωτας, τις οποίες είναι πιο εύκολο να τις εκφράσεις με κάποια δημιουργία, με κάποια μορφή τέχνης, παρά με λόγια. Ίσως βρίσκεις καταφύγιο στη μουσική, ας πούμε. Εννοείται. Σε αυτό το σημείο θέλω να δείξω σε πολλούς από εσάς που ασχολείστε με τις τέχνες ή είστε δημιουργοί, αυτό το βιβλίο. Γράμματα σε ένα νέο ποιητή. Είναι του Ρίλκε. Είναι αυτό βασικά το βιβλίο, το έδωσε ο Μίλτος Αχτούρης στον πατέρα μου, ο οποίος είναι ποιητής, και του το βάπτισε ως το Ευαγγέλιο των ποιητών. Και μου το έδωσε και εμένα μετά να το διαβάσω. Πραγματικά, αυτό εδώ το βιβλίο απαντάει και σε αυτό το ερώτημα που λες. Ότι δεν γίνεται να μιλάμε, ρε παιδιά, και να εκφραζόμαστε και να εμπνεώμαστε μόνο από τον έρωτα. Υπάρχει η φύση, υπάρχουν χίλια δυο πράγματα. Άρα θα συμφωνήσω μαζί σου, λέγοντας ότι ένας όριμος καλλιτέχνης θα μιλήσει και για άλλα πράγματα, βαθύτερα, αντίστοιχα. Ναι, 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 συμφωνώ. Ωραία, και μιας που είπες, ας πούμε, για τους δημιουργούς και από πού αφορμούνται τα θέματα τους και αυτά, πες μας κι εσύ, ας πούμε, από προσωπική σου εμπειρία που γράφεις κάποια κομμάτια, τι είναι αυτά που σε εμπνέουν για να γράψεις κάτι. Είναι πάλι ο έρωτας ή είναι κάτι άλλο? Κοίτα, για εμένα, πηγή έμπνευσης και δημιουργίας δεν μπορεί να είναι άλλος εκτός από τον ίδιο τον δημιουργό, έτσι. Και αναφέρομαι στο Θεό. Μάλιστα, η σχέση μου με τη μουσική δημιουργία μου θυμίζει πάρα πολύ τη σχέση μου με το Θεό. Η μουσική είναι άπειρη. Δεν μπορείς να μάθεις ποτέ όλη τη μουσική. Ακριβώς όπως ο Θεός. Αλλά για κάποιο λόγο εσύ αγωνίζεσαι να μάθεις όλο και περισσότερα, να την αγαπήσεις όλο και περισσότερο, να μάθεις περισσότερα. Να τίνεις δηλαδή προς το άπειρο, χωρίς να μπορέσεις να γίνεις ποτέ άπειρο. Είναι ακριβώς σαν τη σχέση με το Θεό. Θες να φτάσεις στη θέωση, αλλά δεν θα γίνεις ο Θεός. Αντίστοιχα, εγώ θέλω να πω ότι το να παίρνεις διάσπαρτες νότες με βάση αυτό που έχεις μέσα σου, έτσι, το οποίο δεν περιγράφεται, και να τις φέρνεις σε μία τάξη, να βγάζεις ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να συγκινήσει κάποιον άλλον, να φέρεις πράγματα διάσπαρτα μεταξύ τους, ακόρντα διαφορετικά, νότες, ρυθμούς, και να τα βάλεις έτσι, μου θυμίζει
ότι είμαστε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δηλαδή, ο Θεός έφερε τα πάντα από το χάος στην ανυπαρξία. Έτσι κάνει και ένας καλλιτέχνης, είτε όταν ερμηνεύει ενδεχομένως, αλλά και όταν δημιουργεί από το μηδέν, μου θυμίζει πολύ αυτό το κομμάτι. Επομένως, εγώ επειδή πρώτα γράφω μουσική και έπειτα στίχο, έχω λίγο μια διαφορετική προσέγγιση. Αλλά θα σου πω ότι εντάξει, και ο έρωτας είναι ένα από τα σημεία τα οποία παίζουν. Δηλαδή, σε εμπνέει. Θα πιαστώ από κάτι που είπες για το καλλιτέχνη και θα πω ότι για μένα αυτό δίνει στον καλλιτέχνη και την ιδιότητά του. Το να μπορεί να πιαστεί από κάτι το καθημερινό, το τετριμένο και να το φέρει σε μια άλλη διάσταση, από εκεί που θα ήταν απλά παρατηρητής, να φτιάξει κάτι και να σε οδηγήσει κάπου αυτό που θα ακούσεις, κάτι να σου δώσει. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Εσύ όταν βάζεις να ακούσεις ένα τραγούδι, προσέχεις περισσότερο τη μουσική ή το στίχο? Εξαρτάται, θα σου πω. Ίσως περισσότερο πλέον τη μουσική. Αλλά αυτό νομίζω έχει να κάνει στο τι είμαστε μουσική. Οπότε γι' αυτό και δεν επιλέγω συνήθως να διαβάζω με μουσική. Okay. Γιατί θα συγκεντρωθώ πιο πολύ σε αυτό που ακούω παρά σε αυτό που πρέπει να διαβάσω. Ισχύει. Ναι. Οπότε ασυνείδητα θα ακούσω περισσότερο τη μουσική. Αλλά για μένα λειτουργούν και λίγο συμπληρωματικά. Το ένα πάει μαζί με το άλλο. Δεν είναι ότι θα πω ότι σε αυτό το τραγούδι επιλέγω τη μουσική, σε αυτό επιλέγω το στίχο. Κοίτα, αυτό που έλεγε ο σπουδαίος και αγαπημένος μου Ένιο Μορικόνε, εδώ έχουμε και ένα βιβλίο του, με τη Στρατούλα είχαμε βρεθεί στο Μέγαρο Μουσικής σε ένα ντοκιμαντέρ για τον Ένιο Μορικόνε, έτσι, στο οποίο εξηγούσε ο ίδιος ότι επιδίωκε το μουσικό έργο να είναι ανεξάρτητο από το στίχο. Εγώ θεωρώ ότι άλλες φορές γίνεται, ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος καταρχήν. Ή καταρχάς, δεν ξέρω ποιο είναι σωστό. Εννοείς ποιο να γράφετε πρώτα, να γράφετε πρώτα μουσική, πρώτα... Το τι γράφετε πρώτα δεν υπάρχει σωστό και λάθος, έτσι. Και ο Ορφέας Περίδης λέει ότι, ας πούμε, πρώτα γράφω στίχο και μετά μουσική, αλλά τη μια φορά που θα κάνω το αντίστροφο βγαίνει αριστούργημα. Okay, αλλά όταν έχεις το στίχο και τον απαγγέλεις, έτσι, είναι ένα διάγραμμα μουσικό, το οποίο αποτυπώνεται μουσικά. Είναι και οι ράγες για να περάσεις το τρένο, το μουσικό, έτσι. Επομένως, άλλες φορές συνδέονται και άλλες φορές δεν συνδέονται. Αυτό. Και εδώ πέρα αρχίζει και το δίλημα που υπάρχει, το ότι να μελοποιείται η ποίηση ή να μην μελοποιείται. Για μένα η μουσική είναι και ένας δρόμος να πάει η ποίηση, ας πούμε, και στα αυτιά του λιγότερου μορφωμένου ανθρώπου. Δηλαδή, βλέπουμε μέσα από το Θοδωράκι, μέσα από το Χατζηδάκι, άρχισε ο κόσμος να μαθαίνει Ρίτσο, να μαθαίνει Γκάτζο, να μαθαίνει Σεφέρι, που αλλιώς δεν θα μπορούσε να τα μάθει. Δηλαδή, βλέπεις ότι το φέρνει και το κάνει πιο προσιτό. Απ' την άλλη, βέβαια, για να το πάω και λίγο από την αντίθετη πλευρά, είχε πει ο Σαββόπουλος ότι το ποίημα έχει τη δικιά του μουσικότητα, τη δικιά του μελωδία. Δηλαδή, διαβάζω ένα ποίημα μια, δυο, τρεις φορές. Μετά μέσα μου υπάρχει ένας τονισμός, ας πούμε, σαν να το απαγγέλω. Οπότε ίσως άμα του βάλω μουσική, να χαλάσω αυτή τη μουσικότητα που έχει ήδη. Εγώ γι' αυτό είμαι κατά της μελοποίησης, όταν δεν γίνεται και με τη σύμφωνη γνώμη εννοείται. Καλά, ναι. Γιατί η ποίηση έχει μέσα το δικό της ρυθμό, τη δικιά της μουσικότητα, όπως λες. Επομένως, όταν εσύ παίρνεις ένα ποίημα, έστω και αν τηρήσεις αυτολεξία αυτό που θέλει να πει ο ποιητής, αν και ο Σεφέρης τα είχε χώσει λίγο στον Θοδωράκη, γιατί του είχε αλλάξει ένα κόμμα, τέτοιο. Θέλω να κάνω μία βασική διαφοροποίηση μεταξύ του ποιητικού κειμένου και της ποίησης. Είχα πάει σε μία παρουσίαση βιβλίου, όπου ο συνθέτης, ο κύριος Ανδρέου, έκανε αυτή τη διαφοροποίηση και έλεγε ότι έγκυται στο ότι η ποίηση μπορεί να σταθεί από μόνη της. Δεν θέλει τη μουσική. Ο στίχος χρειάζεται τη μουσική όμως. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, μόνος του, να σταθεί. Επομένως, επειδή η ποίηση είναι ανεξάρτητη, γι' αυτό θα ήμουν λίγο πιο επιφυλακτικός σε αυτό. Το ακούω, αλλά δεν ξέρω. Μέσα μου πιστεύω και αυτό που είπα πριν, ότι χάρη σε κάποιους μεγάλους συνθέτες που είχαμε, έγιναν πολύ γνωστά κάποια ποίηματα και μπορεί, ξέρω εγώ, να δεις κάποιον τυχαία στον δρόμο να ξέρει ένα ποίημα. Μπορεί να μην ξέρει καν ότι είναι ποίημα αυτός, να νομίζει ότι είναι απλά οι στίχοι που γράφηκαν. Δηλαδή, ναι. Το έχει κάνει πιο πρόσιτο.
Πόσοι όμως διαβάσαν. Αυτό σου λέω, δηλαδή ποιήση, πόσοι θα κάτσουν να διαβάσουν. Αυτό σου λέω. Άρα, ένας καλλιτέχνης έβγαλε ένα ποίημα του Ρίτσου, για παράδειγμα. Mm. Πόσοι καθίσαν και αγοράσαν βιβλίο του Ρίτσου και μπήκαν στη διαδικασία να διαβάσουν μετά από αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι ναι, μεν έφερε την ποιήση πιο κοντά στον κόσμο, αλλά η ποιήση θέλει μια διαφορετική διαδικασία. Έχει μια ερωτελεστία. Όπως είχε παλιά το πώς να ακούμε μουσική. Με το βινήλιο, λες. Ναι. Θεωρώ ότι ίσως έχει να κάνει αυτό το ότι προσπαθούμε πάντα να τα κάνουμε όλα με το πιο εύκολο τρόπο. Mm. Δηλαδή και αυτό με την ποιήση και αυτό με το βινήλιο που είπες. Παλιά το βινήλιο έπρεπε να ξέρω τον τύπο που έχει το κατάστημα, να του πω κράτε μου αυτό το δίσκο, θα έρθω να το πάρω. Να πάω να το πάρω, να καθίσουμε όλοι γύρω από το pick-up. Ήταν όλο αυτό μια ιεροτελεστία. Και πρέπει, ας πούμε, να τελειώσει ολόκληρο το τραγούδι για να πάω στο επόμενο. Δεν είναι τώρα που σκυπάρω, αχ, δεν μ' αρέσει αυτό, πάμε στο επόμενο. Ναι, ή πάω στο solo κατευθείαν. Και εδώ να πω ότι δημιουργείται πρόβλημα μέσα από αυτό το εξής. Αφού εσύ παίρνεις έναν δίσκο, μπαίνεις στη διαδικασία, okay, και αναγκάζεσαι να ακούσεις όλον τον δίσκο, σημαίνει ότι θα σ' αρέσουν από αυτόν 2 κομμάτια. Αλλά θα έχεις ακούσει 10. Τα άλλα 8 τα έχεις απορρίψει για κάποιο λόγο. Το οποίο τι σημαίνει? Διαμορφώνεις αισθητική. Τι σ' αρέσει και τι όχι. Όχι μόνο το τι σου πλασάρεται στα πάρτι και ούτω καθεξής μόνο. Ναι, αυτό. Και ότι τότε είχε και νόημα η έννοια του δίσκου. Ήταν ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Τώρα δεν ξέρουμε καν ποια τραγούδια είναι μέσα σε ένα δίσκο. Ξεχωρίζουμε τα δύο που μας αρέσουν και λέμε, οκ, πάμε στο επόμενο. Ήταν και μόδα όμως τότε αυτό, έτσι. Mm. Εντάξει, θα μου πει κάποιος ότι κάτσε ρε φίλε, και κάποιοι που πηγαίναν μόνο στις δίσκο δεν τους ένοιαζε, πέραναν τα γνωστά και τα ίδια και τα ίδια. Mm. Αλλά στην πλειοψηφία, εγώ που βλέπω των μεγαλύτερων ανθρώπων, επιλέγαν τους δίσκους τους. Ξέρουν κάτι παραπάνω στη μουσική αισθητική, ας πούμε. Και αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη και τώρα που μπορεί να μην αγοράσουν δίσκο, να πούνε ναι, είναι πολύ πιο εύκολο να το βάλουν στο YouTube. Θα το προσεγγίσουν αλλιώς όμως το τραγούδι στο YouTube αυτό, από ό,τι θα το προσεγγίσουμε εμείς. Δηλαδή είναι αυτό που είπες πριν, ότι έχουν διαμορφώσει την αισθητική τους. Εννοείται. Επειδή όμως, αν συνεχίσουμε την κουβέντα για τη μουσική, δύο μουσική με όμικρον γιώτα, αυτό θα φτάσει μέχρι αύριο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε το κοινό μας. Να μας πει και αυτό τη γνώμη του. Τι λες, Σταρτουλά? Ναι, συμφωνώ, γιατί πολύ φλιαρίσαμε. Εύχομαι να υπήρξαν άτομα που έκατσαν μέχρι το τέλος. Ναι. Να μην είμαστε μόνοι μας. Άρα έφτασες μέχρι εδώ, ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε πολύ και το Αντίφωνο για τη φιλοξενία. Εννοείται. Να πούμε να μας αφήσουν στα σχόλια ό,τι άλλο θέμα θέλουν να δουν σε επόμενη εκπομπή. Πολύ ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια, τα λέμε στο επόμενο Πες το κι έτσι. 1. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Πες το κι έτσι. Ένα χειροκρότημα για τη Σταρτούλα. Καλησπέρα Σε περνάω καλά. Ναι, ωραία. Εδώ. Τώρα που έφυγε ο Ραφαήλ, πες μου, δεν θα προτιμούσες να είμαι εγώ εδώ? Θα το προτιμούσα.